Εγώ είχα παραξηγηθεί πάρα πολύ γιατί ο κύριος Σαμαράς έρχεται από μια οικογένεια μετανάστες. Η γιαγιά του, όπως ξέρετε, είναι Πενελόπη Δέλτα. Είναι από την οικογένεια Μπενάκη, είναι Ελληνοαιγύπτη. Και αυτός, αν ζει στη σπίτι της γιαγιάς του στην Κηφισιά, είναι από αυτά που φέρανε οι άνθρωποι από την Αίγυπτο και χτίσανε εδώ και κάνανε. Άρα έπρεπε να έχει μια άλλη θέση απέναντι από τους μετανάστες, να μην είναι αυτή την εχθρητική μίσος. Όλο αυτό μην το φορτώνουμε στους κατοίκους του κέντρου της Αθήνας. Άρα ήταν μια μικρή ομάδα, βέβαια τους είχε φορτώσει η κυρία Σκορδέλη και τους έπαιρνε μαζί τους από εδώ και από εκεί. Μετά μάθαμε ότι υπήρχαν και χρήματα. Χρήματα, αν πας να δέρεις μια ασφαλιάρα σε ένα μετανάστη, θα παίρνεις τόσα. Χρήματα, αν θα πας να του δώσεις μια πονία, παίρνεις άλλα τόσα. Α, είχαν βγάλει δηλαδή. Τα ρήφα. Μάλιστα. Και αν τα μεχαιρώσεις, θα πάρεις τον κουροκάματο τόσα. Αυτά όλα τα μάθαμε. Όλα τα μάθαμε. Όταν πηγαίναμε κάποια παιδιά μου, του λένε γιατί πας, παίρνω το χατζηδίκι. Η ιδεολογία είναι να ξέρεις κάτι, ας είναι κακό και το πιστεύεις, μοιά σου και χαρά σου. Αλλά να αλλάζεις με την ώρα για τα συμφέροντα. Γι' αυτό είπατε ιδεολογία με την ώρα. Η ιδεολογία είναι η ώρα με την ώρα. Δηλαδή, μπες τώρα, είναι με τους μετανάστες. Okay. Με τους μετανάστες. Φεύγουν οι μετανάστες. Τι θα κάνουν μετά. Με ποιον θα τα βάλουν. Γιατί πριν τους μετανάστες τα είχαν βάλει με τους αριστερούς. Έτσι. Και όταν οι αριστεροί είναι τώρα πολλοί και η μειοψηφία και είναι Έλληνες και ξέρω εγώ και μπορούν να απαντήσουν, αλλάξανε και λένε μετανάστες. Ωραία. Μετά τους μετανάστες ποιος θα είναι. Ποιος. Θα βρουν κάποιον άλλον. Γι' αυτό η ιδεολογία τους αλλάζει η ώρα με την ώρα πάνω από τα συμφέροντα. Στις περιπτώσεις που εσείς είδατε ή ζήσατε ή σας είπαν επιθέσεις χρυσαυγητών, πώς αναγνώριζαν ότι είναι χρυσαυγίτες? Με τον τρόπο της επίθεσης, με το ύφος που είχε, με τα ρούχα που φοράει, με τα λόγια που λέει, το γνωρίζουμε. Δηλαδή δεν είναι κάτι δύσκολο να γνωρίζουμε ότι είναι χρυσαυγίτες, γιατί πέρασε μια εποχή αυτοί που ανήκουν στο κόμμα αυτό ή οι οπαδοί τους, καμαρώνανε και νομίζανε ότι δεν θα δημιουργηθούν ποτέ. Εμείς αντιμετωπίζαμε τον κύριο Καρατζαφέρη που έλεγε συνέχεια για τους μετανάστες και αυτό εγώ και πρέπει να φύγουν και ξέρω. Αλλά ήταν ένα διάλογο. Βέβαια, διάλογο από την πλευρά του είναι ο διάλογο το μίσος και το ρατσισμό. Αλλά πάλι δεν έφτασε να πιάσει όπλο και να σκοτώσει. Ναι. Έτσι. Ή του λαός, ή καρατζαφέρης. Ναι. Είχαν συμμετέχει σε κάποια... όταν ρώτησα εγώ τον κύριο Γεωργιάδη μία φορά... Μιλάτε για τον Άδωνη Γεωργιάδη. Άδωνη Γεωργιάδη. Και του λέω τι θα κάνετε με αυτά τα παιδιά που μαχαιρώνουν τους μετανάστες 15 χρονών και 14 χρονών. Όταν θα είναι 30 χρονών πώς θα το αντιμετωπίζεις, πώς θα είναι αυτό το παιδί που θα ζήσει στην εγκληματικότητα 15 χρόνια, όταν θα πάει 30, τι θα το κάνεις. Και δεν μου απάντησε και άρχισε να μου πει άλλα, όπως συνήθως. Και υπήρχε μετά η προστασία. Θέλετε να σας προστατέψουμε και να σας μιλάμε και τέτοια πράγματα. Στους μετανάστες. Υπήρχαν μετανάστες που πληρώσαν για προστασία. Όλα είναι, υπάρχει. Δηλαδή, λειτουργήσανε σαν... όχι σαν κόμμα πολιτικό, σαν σπήρα, μάλιστα, σαν μαφία. Κάτω μάλιστα από τα μάτια της πολιτείας. Αυτό έβαλε τον κόσμο να φοβάται. Έχετε συναντήσει θύματα μετανάστες οι οποίοι φοβούνται να πάνε να καταθέσουν? Ο φόβος όμως ήταν διπλός. Φόβο από τη Χρυσή Αυγή και φόβο αν πάνε σε ένα τμήμα για να καταγγείλουν τη Χρυσή Αυγή και δεν έχουν χαρτιά, θα τους απελάσουν. Ήταν διπλός ο φόβος. Το φόβο της Χρυσής Αυγής εμείς το αντιμετωπίζαμε ότι πρέπει όλοι μαζί να σταθούμε, γιατί αυτό αν προχωρήσει δεν θα βρει κανένα στην ασφαλειά του. Ό,τι μετανάστη, ό,τι Έλληνα. Τάγμα Εφόδο που έκανε προπολίες και σταμάταγε τους μετανάστες, τα χαρτιά σου λέει.
Αυτοί νομίζανε ότι είναι αστυνομία στην αρχή. Βέβαια. Άμα σου ζητάει κάποιο τα χαρτιά σου στο πεζοδρόμιο. Λοιπόν, βγάζουν τα χαρτιά τα παιδιά και αρχίζουν τώρα να ψάξουν τι τσέπε. Και αν είχε 20 ευρώ τα παίρνανε, το σκίζανε τα χαρτιά, του δώσανε και μια ασφαλιάρα και έφυγε. Α, μάλιστα. Τρέχοντας.